Μαύρα Χριστούγεννα και κατά μαύρη Πρωτοχρονιά. Από οικονομική πλευρά θα κάνουν οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες καταστημάτων εστίασης και αναψυχής. Αυτό το διάστημα παραδοσιακά ήταν για αυτούς το καλύτερο διάστημα της χρονιάς, καθώς οι τζίροι εκτοξευόταν και έβγαιναν τα σπασμένα προηγούμενων μηνών. Φέτος όμως η κατάσταση είναι και θα παραμείνει διαφορετική. Όλα κλειστά. Ο καλύτερος μήνας χάνεται ολοκληρωτικά. Η εστίαση, σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, δεν πρόκειται να ανοίξει για το επόμενο ένα μήνα τουλάχιστον. Οι επιχειρηματίες, επαγγελματίες περνάνε δύσκολες ώρες. Η θηλιά των υποχρεώσεων και των χρεών σφίγγει στο λαιμό τους όλο και πιο σφιχτά. Τα έσοδα αγνοούνται και τα έξοδα τρέχουν. Ο Χρήστος Τάτσης από το Σωματείο Εστίασης κάλεσε την κυβέρνηση να επανεξετάσει τα δεδομένα και να δώσει άμεσα οικονομική ενίσχυση στους επιχειρηματίες του κλάδου, ώστε να μπορέσουν να μείνουν όρθιοι και να ανοίξουν τα καταστήματά τους όταν αυτό επιτραπεί. Εγώ το είχα πει και σε προηγούμενες συνεντεύξεις ότι πολύ δύσκολα θα ανοίξουμε αυτό το έτος. Πάμε για το νέο έτος και βλέπουμε. Αυτό που ζητάμε και που θέλουμε είναι να δοθούν άμεσα χρήματα, γιατί όπως έχω πει, ο μήνας Δεκέμβριος ήταν ο καλύτερος μήνας για την εστίαση. Και ζητάμε με αίτημα αυτή τη στιγμή και περιμένουμε απαντήσεις μέσω της ΠΟΕΣΕ να δοθεί ένα 30% του κύκλου των εργασιών του 19. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 150 με 200 εκατομμύρια για την εστίαση, γιατί με μια έτσι έρευνα που έχει γίνει το προηγούμενο τετράμινο, Σεπτέμβριο με Δεκέμβριο, είχε γύρω στα 1.300-1.300. Αν υπολογίσουμε ότι τον Δεκέμβριο που ήταν και ο μεγαλύτερος τζίρος θα ήταν γύρω στα 600 χιλιάρικα, οπότε αυτό που ζητάμε είναι εφικτό και πρέπει να δοθούν αν θέλουμε να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις της εστίασης. Τώρα όσον αφορά το άνοιγμα, πάμε μετά τις 7 και βλέπουμε και πώς θα γίνει. Και αυτό που έχουμε πει ότι το άνοιγμα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να είναι βιώσιμο για τις επιχειρήσεις. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε με τα μέτρα περιοριστικά και τα λοιπά που να μην μπορούν οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν με αυτά τα μέτρα που ήθελε να βάλει η κυβέρνηση, οπότε αυτό δεν το θέλαμε αυτό το άνοιγμα. Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις και βλέπουμε. Ανέφερε επίσης, ρωτήθηκε για τα χρέη, για το αν έχει σκεφτεί διαγραφή χρεών, δεν το άφησε, δεν το απέκλεισε, δεν το επιβεβαίωσε. Ναι, επίσης πρέπει να το συζητήσουν και αυτό πρέπει να αξιολογηθεί σωστά, να γίνει ένα μεγάλο κομμάτι του χρέους διαγραφή. Θα πρέπει να μπουν και τα υπόλοιπα σε δόσεις. Πρέπει να υπάρχει επιδότηση ενοικίου, επιδότηση ασφάλισης εργαζομένων και εργοδότη στο 100%. Αυτά είναι κάποια πάγια ζητήματα και αιτήματα δικά μας, τα οποία πρέπει να αξιολογηθούν, γιατί φτάνουμε στο τέλος του έτους και έχουμε χάσει στην ουσία 4,5 για 5 μήνες και βλέπουμε. Καταλαβαίνετε, ένα κατάστημα εστίασης όταν τους 5 μήνες είναι κλειστό από τους 12, τα έξοδα να τρέχουν, έχουν δημιουργηθεί τεράστια χρέη, αυτά γίνεται μια συνεχής μετακύλυση των χρεών, η οποία δεν ξέρουμε πού θα φτάσει και πού θα οδηγήσει. Αναμένεται να σκάσει μια βόμβα, ας πούμε, περίπου τον Απρίλιο. Το φοβόμαστε. Αυτό λέμε, ότι αν δεν δοθούν χρήματα στις επιχειρήσεις, τον Απρίλιο θα είναι μια βόμβα η οποία δεν θα έχει επιστροφή. Οι επιστρεπτές προκαταβολές και ειδικά η Πέμπτη που αναμένεται θα δώσει ανάσα ή δεν φτάνουν για όλους? Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια ανάσα αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ, τα χρέη έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Είναι μια ανάσα. Έπρεπε να δοθεί δυστυχώς τον Δεκέμβριο μήνα χρήματα, γιατί όπως είπαμε, είναι ο καλύτερος μήνας της εστίασης. Αυτό το μήνα εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε να λαμβάνουμε κάτι. Πήραμε την επιστρεπτέα τον Νοέμβριο και τώρα περιμένουμε για τον Ιανουάριο, όπως είχε αναφερθεί. Αυτά θα έπρεπε να αξιολογηθούν και να δοθούν νωρίτερα, γιατί υπάρχουν υποχρεώσεις αυτή τη στιγμή που τρέχουν στις επιχειρήσεις.